Πολλοί μύθοι έχουν κατακλείσει τη χοληστερίνη. Έχουμε ακούσει ερωτήσεις: μπορώ να καταναλώσω αυγά αν έχω υψηλή χοληστερίνη? Θέλουμε όμως να μάθουμε πρώτα απ' όλα πώς αυτή η χοληστερίνη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Τα αυγά περιέχουν περίπου 200 μίλιγκραμ το καθένα χοληστερίνη. Όμως ο οργανισμός, και το ΙΠΑΡ το ίδιο, συνήθως κάνει 2.000 μίλιγκραμ μέσα στην ημέρα. Αν εμείς δηλαδή φάμε 5 αυγά, θα έχουμε πάρει 1.000 μίλιγκραμ, οπότε ο οργανισμός θα κάνει όπως και δίποτε άλλα 1.000 για να μπορέσει να διατηρήσει την ομαλή λειτουργία. Έτσι βλέπουμε ότι η κατανάλωση αυγών δεν μπορεί να επηρεάσει τη χοληστερίνη και μόνο να ανεβάσει την καλή χοληστερίνη, δηλαδή την HDL. Άρα τα αυγά, μια φυσική ανεπεξέργαστη τροφή, είναι εξαιρετική προσθήκη για εμάς, ακόμα και αν έχουμε υψηλή χοληστερίνη. Και έχουμε πει, η υψηλή χοληστερίνη δεν είναι ένδειξη κακής υγείας, καθώς θα πρέπει να δούμε και άλλες παραμέτρους, όπως είναι τα τριγλυκερίδια, η HDL, LDL, και από εκεί και πέρα από λιποπρωτεΐνες και λιποπρωτεΐνη α, για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα.